με τις δικές σου ψυχής ή αυτό που είπες ότι ο καθένας διαβάζοντάς το θα ταυτιστεί με τον δικό του εαυτό, με αυτά που του συμβαίνουν. Δήμητρα μου, κάποιος όταν γράφει ένα ημερολόγιο, ποτέ δεν γράφει μόνο αποτυπώματα της δικής του ψυχής. Είναι επηρεασμένος και από εξωγενείς παράγοντες, από ανθρώπους γύρω του, ακόμα και πολύ μακρινές καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν και τις έχει αντιληφθεί ο ίδιος με κάποιον τρόπο, φιλτράροντας τα γεγονότα. Άρα αυτό που βγαίνει είναι ένα μοσαϊκό από πολλά πράγματα και από τον ίδιο. Και δεν μπορείς να είσαι απόλυτος μόνο από εσένα, διότι εγώ φεύγοντας από αυτή την εκπομπή έχω μιλήσει με 5-6 ανθρώπους, ναι. Άρα όταν έχω να περιγράψω τι γίνεται, σίγουρα έχω επηρεαστεί. Και, ναι, άρα αυτά που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο είναι πραγματικές ιστορίες από κάποιους ασθενείς. Όχι, δεν είναι διαλόγοι. Από την κοινωνία. Από την κοινωνία. Όταν έχεις ανοιχτή αντίληψη και προβληματίζεσαι για το τι συμβαίνει γύρω σου και ψάχνεις το γιατί των πραγμάτων, ναι. Και του εαυτού σου, επηρεάζεσαι. Θεωρείτε γιατί ότι πρέπει να είναι. Η κοινωνία έχει πολλούς τέτοιους ασθενείς. Κατά φαντασία, αντρελούς. Εάν το δούμε ανάποδα ότι αυτή είναι καλά μόνο, οι υπόλοιποι δεν έχουν πρόβλημα, έχει ελάχιστους. Έχει ελάχιστους. Που προβληματίζονται σήμερα, ναι. Θεωρώ πως ένα βιβλίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο πιστεύετε ότι απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων? Πιστεύω ότι το κάθε βιβλίο απευθύνεται σε όλον τον κόσμο, αλλά και το συγκεκριμένο απευθύνεται ειδικά σε όλους. Εννοωμένο ότι είναι έτοιμοι να προβληματιστούν. Τώρα, εάν κάποιος είναι με παροπίδες, είναι μεροληπτικός, είναι δεν ξέρω τι, και θέλει να διαβάζει μόνο ένα θέμα και θέλει να συμφωνεί με όλα που διαβάζει ένα βιβλίο, για μένα χάνει το νόημα η ανάγνωση και το βιβλίο, διότι ακόμα και το βιβλίο, ένα βιβλίο, όταν διαφωνείς με αυτά που διαβάζεις, το βιβλίο σε έμαθε κάτι. Και προβληματίζεις. Να διαφωνείς. Σε έμαθε να διαφωνείς. Έχεις ένα σλόγγαν μέσα που είναι από τα αγαπημένα μου, το μην αφήσεις να χορτάσεις αυτόν που σε τρώει. Ναι. Ότι γενικά, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Οι εξαρτήσεις. Αν είσαι εξαρτημένος που επικίνδυνες πράγματα. Ακόμα και η εξάρτηση από ανθρώπους δεν είναι υγιές σε μια σχέση. Πρέπει να συνδέεσαι, πρέπει να προσφέρεις, να αγαπάς, αλλά η εξάρτηση προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα και στη σχέση και στον εαυτό σου. Και στον Ανδρέα, άλλο. Επειδή είσαι και να ξεφύγω λίγο από το βιβλίο και να πάμε σε σύμβουλο σχέσεων. Ναι. Έχω σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες. Ωραία. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα των σχέσεων σήμερα? Η κρίση η βασική σήμερα, οι ουσιώδες, δεν είναι στην οικονομία, είναι στις σχέσεις. Τις ανθρώπινες. Αυτό λέω. Πού βρίσκεις το πρόβλημα? Έτσι επιγραμματικά, το πρόβλημα είναι στην απληστία πολλές φορές των υλικών αγαθών. Δεν έχουμε όρια. Λόγω αυτής της απληστίας ή γενικώς μάθαμε να μην έχουμε όρια? Μάθαμε να είμαστε ανεξέλεγκτοι γενικώς. Είναι ένα λάθος της ανθρώπινης φύσης η απληστία και το βλέπεις σε περιπτώσεις εξουσίας, υπερεξουσίας. Αν δεις πολλούς ηγέτες που είχαν υπερεξουσία στα τελευταία χρόνια, φτάσαν να είναι τόσο να απληστεί στα υλικά αγαθά, που δεν είχαν όριο. Λοιπόν, αλλά το χειρότερο για μένα είναι το δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Πρέπει να ξέρουμε πρώτα εμείς τι θέλουμε από τον εαυτό μας και μετά από τον σύντροφο μας ή από τους φίλους μας. Και τι μπορούμε να δώσουμε πριν ζητούμε κάτι από τον άλλον. Συμφωνώ απόλυτα, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε. Αυτό δεν το ψάχνουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε απευθείας κάπου, ζητούμε, δεν ξέρουμε, παίρνουμε αρκετά. Και να δούμε ότι θα μας κάτσει και μένουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα αρσενικά ή τα θηλυκά. Περίμενα την ερώτηση από τον Παναγιώτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κοίταξε, αρχίζει από τα αρσενικά, αλλά δημιουργείται στα θηλυκά. Δηλαδή, η γυναίκα σήμερα υποφέρει περισσότερο, πιστεύω, από το άγχος των σχέσεων, από ότι ο άντρας. Ο άντρας μπαίνει και λίγο στο θέμα αναισθησίας, με την έννοια ότι, εντάξει, βλέπει τα λίγο ανεπιφανειακά τα πράγματα, όχι τόσο συναισθηματικά όσο θα έπρεπε, ενώ η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη και πιο συναισθηματική, άρα εκεί θα επηρεαστεί περισσότερο. Επηρεάζεται και τα χάνει.
Στην πορεία. Τι εννοείς? Χάνει το, και την ουσία. Ναι, την αίσθηση, όταν είσαι ευαίσθητος και ευάλωτος και δημιουργούνται άλλα, γιατί η ευαισθησία σου δημιουργεί και άλλες σκέψεις και άλλους δρόμους. Και κάνει λάθη εκεί που έχει ξεκινήσει, πηγαίνει δεξιά-αριστερά και μετά τρεχαγύρευε. Ακριβώς. Χάνεται στο μπάχαλο αυτής της συναισθηματικής φόρτισης, του άγχους, και υποφέρει περισσότερο η γυναίκα. Αυτό δεν εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός? Εντάξει, σε εξαιρέσεις, ναι, σε γενικές γραμμές αυτό. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που, ναι, που είναι θέμα χαρακτήρα. Ακόμα, έχει και άντρες πολύ ευαισθητούς που υποφέρουν περισσότερο από γυναίκες πολλές φορές. Αν το άντρας υποφέρει από τη γυναίκα, μου φαίνεται. Γενικά υποφέρει, απλά είναι η άμυνα του η αναισθησία. Ναι, γιατί αλλιώς απελάνεις.